Πολύ συχνά βρισκόμαστε βέβαια στην Πάτρα και αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι μόνο ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της πατρίδας μας, με χιλιάδες εργαζόμενους, με συνανθρώπους μας που υποφέρουν μέσα σε αυτό το σύστημα και με αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, αλλά ιδιαίτερα θέλω να επισημάνω ότι βρισκόμαστε εδώ στην Πάτρα γιατί ακριβώς αυτός ο λαός, αυτός ο κόσμος έχει μια δημοτική αρχή αγωνιστική με επικεφαλή στον Κώστα τον Μελετίδη ως δήμαρχο που όλα αυτά τα χρόνια διεκδικεί, αγωνίζεται, βρίσκεται στο πλευρό του πατραϊκού λαού, είναι υπόδειγμα, παράδειγμα για όλη την Ελλάδα. Πολλοί δήμαρχοι, πολλά δημοτικά συμβούλια που επισκεφτόμαστε, που επισκέπτομαι σε όλη τη χώρα, ακριβώς αυτό το πράγμα μας λένε. Η Πάτρα όντως είναι υπόδειγμα. Και αυτό γίνεται χάρη στην μεγάλη προσφορά, τη δουλειά, τη δράση, τη συλλογική δράση όλων εδώ στην Πάτρα με επικεφαλή στον Κώστα τον Μελετίδη και βεβαίως η ανανέωση της θητείας του για άλλη μια φορά ακριβώς θα δείξει ότι αυτή η προσπάθεια πρέπει να ανέβει και σε ακόμα ανώτερα επίπεδα. Η Πάτρα αλλάζει, η Πάτρα ήδη έχει αλλάξει, το βλέπουμε όλοι μας όσοι ερχόμαστε εδώ και όχι μόνο αυτό που φαίνεται διαγυμνού οφθαλμού αλλά κυρίως οι υποδομές, όλα αυτά που γίνονται και που τα απολαμβάνει βεβαίως ο πατραϊκός λαός με όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν από τις αντιλαϊκές πολιτικές των κυβερνήσεων, από την υποχρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης και των Δήμων, από μια σειρά τέτοια προβλήματα που δημιουργούν άλλες πολιτικές όμως. Γι' αυτό ο αγώνας, η διεκδίκηση είναι το παν. Είμαστε στο πλευρό του πατραϊκού λαού, στο πλευρό της Δημοτικής Αρχής, των μαζικών φορέων εδώ του νομού, για να κάνουμε οτιδήποτε καλύτερο μπορεί. Γίνεται και βεβαίως μπροστά στις βουλευτικές εκλογές να απευθύνω μιας και μιλάω στα μέσα ενημέρωσης ένα κάλεσμα που πιο αναλυτικά θα το πούμε βέβαια στη βραδινή μας συγκέντρωση για ενίσχυση του ΚΚΕ γιατί μόνο τελικά ο λαός μπορεί να σώσει το λαό στο δρόμο της ριζικής αλλαγής με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό.